φορές στα μαθήματα του σχολείου χρειαζόμαστε να βρούμε πληροφορίες εκτός από το ίντερνετ που βρίσκουμε πληροφορίες στη βιβλιοθήκη. Πρώτα ρωτάμε την υπεύθυνη βιβλιοθήκης. Πόσα χρόνια δουλεύετε στη βιβλιοθήκη? Στη βιβλιοθήκη 37 Πώς μπορεί να δανειστεί ένα βιβλίο? Το βιβλίο το δανείζουμε με καρτούλα, τα οποία κάρτα όμως πρέπει να βρει αφού κάνετε εγγραφή. Τις κρυσταλλίδες, θα φτιάξει ο μπαμπάς και η μαμά με ταυτότητά του, θα κάνουμε την εγγραφή και μετά θα μπορέσετε να πάρετε την ίδια μέρα και όλα δύο βιβλία. Μέχρι δύο στο σπίτι. Ναι. Πότε πρέπει να επιστρέψετε βιβλία? 20 μέρες είναι η διαδικασία, δηλαδή διάρκεια μάλλον δανεισμού και μετά μπορείτε να κάνετε ανανέωση. Δηλαδή δεν πρόλαβα που λύγει σήμερα το βιβλίο μου στο 20ήμερο, θα πάρω τηλέφωνο, θα ζητήσω άλλες 20 μέρες ή άλλες 10. Και αν δεν προλάβω, πάλι θα κάνω το ίδιο. Μέχρι να μπορέσω να το επιστρέψω. Από τα να το κρατάτε στο σπίτι σα πολύ με ημέρα, και θα ήθελα να παίρνετε τηλέφωνο και να κρατήσει και πάνω από 2 μήνες, ξέρω, που είναι το νόμιμο το όριο. Κάτι άλλο. Τίποτα, αυτά. Ευχαριστούμε που ήρθατε. Ευχαριστώ πολύ και εγώ. Μπορούμε να βρούμε σε κατηγορία όπως η φυσική οικολογία. Ρωτάμε το βιβλίο που θέλουμε. Για πείτε μου, ναι. Τι θέλετε? Θα θέλαμε ένα βιβλίο της φυσικής. Για παιδιά. Ποιος είναι? Γενικά ή συγκεκριμένα? Όχι με κάποιο τίτλο, ένα βιβλίο για φυσική. Ναι. Βέβαια για φυσική, να ψάξω λίγο, να σας πω. Ελάτε λίγο, παιδιά. Σεράκι, ορμάνα και εγκαλιάζονται με το δική του δυναμή διάρκεια να τα χωρίσεις. Έτσι, ηλεκτρομαγνητική το λέω τώρα. Ναι. Θέλουμε να επιστρέψουμε τα βιβλία. Ωραία, δώστε τα βιβλία. Τα. Όχι, στην επιστροφή δεν χρειάζεται, μόνο για να δανειστείτε.
πρέπει να έχετε την κάρτα μαζί σας. Σήμερα θα πάρετε άλλα. Και ποια παίρνετε αυτό, καρτούλα. Εντάξει, για 20 μέρες είναι ο δανεισμός. Αν δεν προλάβετε, θα μας πάρετε τηλέφωνο για ανανέωση, να τα κρατήσετε άλλες 20 μέρες. Εντάξει. Ευχαριστώ.